Με λίγες ημέρες καθυστέρηση λόγω της κατάληψης του Δημαρχιακού Μεγάρου, πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα άτομα με αναπηρία. Οι γιορτές, αντιλαμβάνεσαι ότι και τέτοιες μέρες πάντοτε είναι καλό να γίνονται. Υπάρχει μια σύσφιξη γενικά σχέσεων κλπ. Εγώ δεν είμαι. Θα ήθελα να κάνουμε πιο πολλά πράγματα. Είμαστε πολύ πίσω σε υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στην πόλη τα βλέπουμε, οι διάδρομοι για τους τυφλούς, η αδιαφορία των υπολείπων συμπολιτών για τα καροτσάκια, είτε είναι αναπήρων είτε είναι αυτό, η καταλήψη των πεζοδρομίων, δυσκολεύονται τη ζωή τους και αυτό πρέπει να το καλλιεργήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, όσο γίνεται περισσότερο, ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν ίσα δικαιώματα με όλους τους υπολείπους σε αυτόν τον κόσμο. Εθελοντές που βοηθούν τον Δήμο στο κοινωνικό του έργο μαζί με τους υπαλλήλους των κοινωνικών υπηρεσιών διοργάνωσαν από κοινού την όμορφη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου. Τα άτομα με αναπηρία διασκέδασαν απασχολούμενα στα δημιουργικά εργαστήρια της εθελοντικής ομάδας Σχεδία στην πόλη. Σήμερα, επειδή εκείνο που χρειάζονται είναι να τους δίνεται και δυνατότητα κατά το δυνατόν να ψυχαγωγούνται, είναι πολύ ευχάριστο που εδώ το Δημαρχείο, όπως και πέρυσι, ανοίγει την πόρτα του για αυτά τα παιδιά. Θέλω να πω μάλιστα και κλείνοντας, ότι φέτος ο τίτλος, ο διεθνής για την Παγκόσμια Μέρα, ήταν να ξεπεράσουμε τα εμπόδια για να υπάρχει η προσβασιμότητα και η δυνατότητα σε μια κοινωνία ανοιχτή και εφικτό να είναι σε αυτήν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στη λειτουργία των κοινωνικών του δομών. Περισσότερα από 80 άτομα με αναπηρία συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, τα οποία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των εθελοντών. Οι δομές που αφορούν τα άτομα με αναπηρία είναι το ειδικό ψυχαγωγικό κέντρο, ένας χώρος γύρω στα 200 τετραγωνικά στην οδό Ξενοπούλου, περιοχή Αναλήψεως, που λειτουργεί σαν ένα στέκι αγωγής ελεύθερου χρόνου για καλλιέργεια των χόμπι κλπ. Με στόχο πάντα την κοινωνική ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία, που μέσα από ειδικές δραστηριότητες που γίνονται από εθελοντές, δηλαδή χορό, ζωγραφική, μουσική, παραδοσιακό, μοντέρνο χορό, αρτοζαχαροπλαστική και διάφορες τέτοιες, ας πούμε, πολιτιστικές δραστηριότητες, προσπαθούμε για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να διοργανώσει και άλλες αντίστοιχες δράσεις στο επόμενο διάστημα σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.